Ακόμη ένα περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη λίστα των πολλών αναλόγων ατυχημάτων με διακινητές που μεταφέρουν παράτυπους μετανάστες που προσπαθούν να εισέλθουν στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, αυτή τη φορά στο 25ο χιλιόμετρο Λουτρούδα Διάς, αυτοκίνητο το οποίο είχε ενοικιαστεί από την περιοχή Κένταυρος, εξετράπη από την πορεία του με αποτέλεσμα να βρεθεί μέσα σε θάμνους. Επιβαίνοντες ήταν 6 παράτυποι μετανάστες οι οποίοι τραυματίστηκαν, ευτυχώς όχι σοβαρά, και μεταφέρθηκαν όλοι τους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το 112 έλαβε κλίση τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, στην οποία αναφέρθηκε το περιστατικό με οδηγίες της μοίρας της τοποθεσίας, κάτι που δυσκόλεψε κατά πολύ τον εντοπισμό τους. Στο σημείο έφτασαν συνοριοφύλακες πλήρωμα του ΕΚΑΒ καθώς και η πυροσβεστική, η οποία προσπαθούσε από το πρωί που δόθηκε το σήμα μέσω του 112 να τους εντοπίσει.